Λοιπόν, εμείς λέγαμε προηγουμένως, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχουμε, ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Αυτά τα συμπεράσματα έτσι δεν τα βγάζουμε αφαίρετα. Είναι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που φέτος, κύριε Μπόκα, έχουν έρθει πολύ νωρίς, έτσι δεν είναι? Εσείς έχετε μια πολύχρονη, θα λέγαμε, εμπειρία σε αυτό το τομέα. Τι σχεδιασμό κάνετε και τι κατάσταση βλέπετε? Καταρχήν, να σας ευχηθώ καλό μήνα και, όπως είπα, και στους ακροατάς σας. Και ας μην είμαστε μάντες κακών προβλέψεων. Πάντα τα καλοκαίρια αυτό για μας... Αυτό μας κάνει να είμαστε σε εγρήγορση. Σαφέστατα. Πάντα τα καλοκαίρια για μας είναι δύσκολα. Αυτό είναι αλήθεια, όπως είπατε, ότι ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες και με μια μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ιλία. Έτσι. Και όλος ο νομός, υπηρεσιακά εννοώ, πήγε για βοήθεια εκεί. Έχουμε όμως προετοιμαστεί, όπως κάθε αντιπυρική περίοδο. Ήδη σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα της αντιπυρικής περίοδου για την Δυτική Ελλάδα, που ξεκινάει, όπως ξέρετε, την 1η Μάη και τελειώνει τις 31 Οκτωβρίου. Και σήμερα είχαμε και δυνατούς ανέμους, κύριε Μποκά, έτσι δεν είναι? Και συνεχίζει να έχουμε δυνατούς ανέμους. Μπορεί το Αγρίνιο να μην έχει αυτή τη στιγμή, αλλά έχει στην Άφακτο ισχυρούς ανέμους, έχει στην περιοχή Μεσολογγίου, και για μας οι πυρκαγιές είναι για όλη την περιφέρεια, όπως ξέρετε, πρώτα για τον νομό μας και μετά για την περιφέρεια. Και μια φωτιά θα τραβήξει δυνάμεις από όλο τον νομό μας. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Και επίσης το ανησυχητικό είναι ότι, κύριε Μπόκα, ο νομός, το λέω, Ακαρνανίας, έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που θα λέγαμε είναι αρκετά δύσκολο. Αν θέλαμε έτσι να χαρτογραφήσουμε λίγο την περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, ποιες θα βλέπατε εσείς ότι είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές? Χρειάζεται ακόμη κάπου να παρέμβουμε? Γιατί φαντάζομαι είστε και με άλλες υπηρεσίες σε συνεννόηση με τους δήμους, με την περιφέρεια. Ποια σημεία εντοπίζετε εσείς και θεωρείτε ότι είναι δύσκολα στην Ετωλοακαρνανία? Πραγματοποιώντας λοιπόν το συντονιστικό της περιφέρειας και τα συντονιστικά των δήμων, έχουν επισημανθεί όλα αυτά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι έρχομαστε από μια δύσκολη χειμερινή σεζόν. Έχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα και έχουμε ένα καταστραμμένο αγροτοδασικό δίκτυο. Έχει επισημανθεί αυτό τόσο με τους αντιδημάρχους και τους δημάρχους, όσο με το Δασαρχείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προσπαθούν, αντιλαμβάνεστε καταρχήν τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν και οι Δήμοι. Βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα, έχετε δίκιο, ναι. Παρ' όλα αυτά, από την πλευρά μας τονίζουμε τα πιο επίγον, εάν μπορεί να μπει αυτό σε εισαγωγικά, εκεί που υπάρχει τελείως καταστροφή του αγροτοδασικού δικτύου, για να αποκατασταθεί πρώτα αυτό και στη συνέχεια κάποιοι άλλοι δρόμοι. Όπως μιλάμε για καθαρισμούς οικοπαίδων, που εδώ μιλάμε πλέον για την υποχρέωση όχι των Δήμων, ο Δήμος έρχεται σε δεύτερη φάση, αλλά των ιδιοκτητών. Προβλέπεται σαφέστατα νομοθεσία ότι όλα τα οικόπεδα εντός οικισμού, εντός πόλεων, πρέπει να είναι καθαρά. Ναι. Και από αυτά μερικές φορές δυστυχώς ξεκινούν οι πυρκαγιές. Και αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό, μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Ναι, όσον αφορά έτσι, το δασικό κομμάτι της Ετωλοακαρνανίας, ποιο θεωρείτε εσείς ότι είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία? Ένα από αυτά, νομίζω, τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, είναι η περιοχή του Αρακίνθου, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ο νομός της Ετωλοακαρνανίας είναι από τους πιο μεγάλους νομούς, έχει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο και μπορεί να συναντήσει έτσι η χλωρίδα του να ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Είναι διαφορετικά στην Άφακτο, είναι διαφορετικά στο Βάλτο, είναι διαφορετικά η Τριχονίδα. Είναι μέγιστη προσοχή μας στην Τριχονίδα, παράδειγμα, όσο αφορά το δασίλειο Αγρινίου, όσο αφορά τον Αράκινθο ή το Πανετολικό. Το ίδιο πράγμα όμως έχουμε στο Βελανιοδάσος το Αστακού. Το ίδιο πράγμα έχουμε στην Πευκόφετη περιοχή της Ναφάκτου. Το ίδιο πράγμα έχουμε στο Ξερόμερο και στο Βάλτο. Εκείνο όμως που μπορεί να βοηθήσει είναι η προσοχή των πολιτών. Ναι. Ο κάθε πρόεδρος, ξέρετε, με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος. Ο πρώτος πολίτης σε κάθε τοπική κοινότητα είναι ο πρόεδρος. Προβλέπεται από την νομοθεσία. Εγώ θα προσπαθήσω και ήδη. Δηλαδή, τι να αστυνομεύει, κύριε Μπόκα, ένας πρόεδρος μιας περιοχής? Ο πρόεδρος, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχουμε, επειδή υπάρχει αυτό το ανάγκη. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα του τόσο μεγάλου νομού. Ναι, να συμβάλλει, θα κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνει και θα καταστήλει την πυρκαγιά. Ναι. Εάν όμως
δεν δείξουμε εμείς την επιθυνότητα που πρέπει ως πολίτες. Δηλαδή σήμερα απαγορεύεται το άναμα της πυρκαγιάς. Εάν δεν σεβαστούμε το περιβάλλον, που και από τον νόμο έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε έτσι, όλοι μας, που πιστεύω ότι το λακανάνες το κάνουν και το κάνουν σε μεγάλο βαθμό, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα. Ναι, γνωρίζω μέχρι τις 30, αν δεν κάνω λάθος, Απριλίου έληξε και η προθεσμία, κύριε Μπόκα, των πυροσβεστικών διοικήσεων ανά τη χώρα, προκειμένου να υποβάλουν αρμοδίως αναφορές σχετικά με την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, καθώς και των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων στις περιοχές. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Χαίρομαι που τα γνωρίζετε τα θέματα. Και μπορώ να σας πω ότι σε αυτό έχουν γίνει επιτροπές, έχουν σταλεί τα αποτελέσματα και είμαστε στη φάση της αποκατάστασης. Δουλεύουν πολλές δεξαμενές, κάποιες άλλες φροντίζουμε εντός ημερών, γιατί δεν έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτές έρχονται να αποκατασταθούν από το Δήμο και οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν δεν μπορεί να αποκαταστήσει κάτι μόνο. Πού εντοπίζονται κυρίως αυτά τα προβλήματα, κύριε Μπόκα? Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν τα έχουμε ούτε στους δεξαμενές ούτε στους κρονούς. Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουμε, όπως αναφερθήκαμε, στο δίκτυο και στους καθαρισμούς. Α, μάλιστα. Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα που θα αποκατασταθούν, έτσι. Ακριβώς. Πριν από λίγες μέρες είχαμε βροχές. Δεν θα είχε και νόημα δηλαδή να έχουμε κάνει τους καθαρισμούς πριν από 15 μέρες, μιλάμε. Ναι. Τώρα οι Δήμοι θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποκαταστήσουν άμεσα τους δρόμους. Τα γνωρίζουν πολύ καλά, τα έχουμε αναφέρει στα συντονιστικά όπως είπα. Ναι. Και από εκεί και ύστερα να μπορέσουν να καθαρίσουν όποια οικόπεδα βρίσκονται μέσα σε οικισμούς. Εξυπακούεται ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά, κύριε Μπόκα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και κυρίως συνδράμει καθοριστικά, θα μπορούσα να πω, σε κάθε πυρκαγιά που έχουμε και ειδικότερα αν αυτή η πυρκαγιά είναι σε δύσβατη περιοχή. Αναφέρομαι στα εναέρια μέσα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Υπάρχουν εναέρια μέσα? Υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάτε ακόμη να γίνουν εδώ για να είμαστε θωρακισμένοι σαν περιοχή περισσότερο? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός με τα εναέρια μέσα. Ναι. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και αυτό το κάνει το αρχηγείο μας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Και υπάρχει μια διασπορά ανά τη χώρα για να έχουμε κάλυψη. Σαφέστατα, εμείς είχαμε, αν μιλάτε για τα Μπετζαντέλ που σταθμεύαν στο Αγρίνιο, πέρυσι ξέρετε ότι σταθμεύαν στο Άκτιο και δεν ξέρω πού θα σταθμεύσουν φέτος. Α, δεν έχουν γίνει δηλαδή κάποιες επίσημες ανακοινώσεις ακόμη? Δεν ξέρω πού θα σταθμεύσουν. Έτσι, το αρχηγείο σαφώς έχει προχωρήσει. Είναι θέμα πλέον ημερών για τα εναέρια μέσα. Ναι. Λαμβάνετε υπόψη όλη η διασπορά, όλη η επικινδυνότητα που έχει η χώρα και αναλόγως αυτά τοποθετούνται. Ναι, όμως το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει όσο πιο κοντινή απόσταση είναι εκεί που σταθμεύουν, είναι προς όφελος και τις περιοχές, έτσι δεν είναι? Οι δικές σας δηλαδή προτάσεις ποιες είναι? Σαφέστατα, τα εναέρια μέσα, κοιτάξτε, αν υπάρχουν εναέρια μέσα, καταρχήν μιλάμε για λίγα εναέρια μέσα. Φέτος νομίζω ότι ίσως έχουμε και περισσότερα, αυτό όμως δεν το γνωρίζω υπηρεσιακά, είναι πληροφορία προσωπική. Αν σταθμεύουν στην Αντραβίδα ή σταθμεύουν στον Άραξο ή είναι στο Άκτιο για μας, εξαιρώντας όπως είπα τα Μπετζεντέλ που ήταν μια βάση μας, είναι πάρα πολύ κοντά μας. Μιλάμε για ένα αέρια μέσα. Ο χρόνος που θα έρθουν, εμείς είμαστε τυχεροί, έχουμε λίμνες, μπορούν να πάρουν νερό. Εξυπακούεται αυτό, βέβαια. Ναι. Για μας δεν είναι καταστολή το πρόδειστο. Το πρόδειστο είναι η πρόληψη. Και επιμένω σε αυτό. Αν μια πυρκαγιά την προλάβουμε, και πώς μπορούμε να την προλάβουμε, κινητοποιώντας οι πολίτες μας το μηχανισμό, και ο μηχανισμός είναι η πυροσβεστική που θα ειδοποιηθεί άμεσα και έγκαιρα, η τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να είναι έτοιμη, ναι, με υδροφόρες, να έχει καθαρίσει, δεν θα έχουμε εξαίρεση. Όσα ένα αέρια μέσα και να έχει κανείς. Με βάζετε σε πειρασμό τώρα να ρωτήσω, κύριε Μπόκα, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όσον αφορά το μηχανισμό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αιτωλοκαρνανίας, είναι σε καλό επίπεδο? Δηλαδή πυροσβεστικά μέσα έχουμε, άνδρες της πυροσβέστες υπάρχουν, χρειαζόμαστε κάτι επιπλέον? Δεν θα τελειώσουν ποτέ τα προβλήματα. Είμαστε σε καλό επίπεδο στο νομό μας. Είναι υπηρεσίες αυτές που είναι στις πόλεις που, όπως πολύ καλά ξέρετε, στην Άφακτο, στο Μεσολόγιο, στο Αγρίνιο, στην Αμφιλοχία, με το κλιμάκιό μας που έχουμε στο Θέρμο. Οι άντρες μας είναι εκπαιδευμένοι και θα έλεγα σε υψηλό επίπεδο λόγω των πυρκαγιών που έχει η Δυτική Ελλάδα. Έτσι, έχουν πλήρη εμπειρία
έχουν γνώση, γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ. Όσοι είχαν μετατεθεί πολύ στα καλά. Πυροσβεστικά κλιμάκια της Ιόνιας Οδού, αυτοί οι πυροσβέστες αντικαταστάθηκαν ή υπάρχουν ακόμη, υπήρχε ένα πρόβλημα στη μετακίνηση αυτών των πυροσβεστών, έτσι δεν είναι? Εντάξει, το πυροσβεστικό κλιμάκιο που είναι στην Νέα Οδό απασχολεί κάποιους άντρες, οι οποίοι και αυτοί με όχημα εξυπηρετούσαν τις δασικές πυρκαγιές. Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Μάλιστα. Ξαναεπιμένω πάλι. Και εκεί είναι και παράκτησή μας προς τα μέσα. Ότι η σημασία υπάρχει στην πρόληψη. Δεν υπάρχει στην καταστολή. Ο μηχανισμός δουλεύει. Τέλειο δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει πολλά από πρόληψη, καλό είναι να είμαστε και προετοιμασμένοι. Μάλιστα, κύριε Μπόκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν και χρήσιμα αυτά που μας είπατε και κατατοπιστικά. Καλό είναι ο κόσμος να τα ακούει και να τα κάνει πράξη. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ μια καλή αντιπυρική περίοδο. Είναι ευχή ουσιαστική, γιατί οφείλουμε να παραδώσουμε αυτό το φυσικό πλούτο και στους επόμενους, αλλά και κάθε από χρονιά σε χρονιά μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Ας έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί και όλοι να γνωρίζουν ότι από σήμερα πλέον, από χθες, από σήμερα δεν μπορούμε να ανάψουμε φωτιά πλέον. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπόκα.